Γεια σας παιδιά, Shadow of the Beast στο σημερινό επεισόδιο του Τραγικού Παίχτη. Ένα παιχνίδι το οποίο όταν κυκλοφόρησε στο PS4 το προπαρήγγειλα. Ήταν και είναι νομίζω το μοναδικό παιχνίδι που έχω κάνει προπαραγγελία από το store του PlayStation. Πάμε να δούμε. Sony Computer Entertainment μαζί με την XDev και την Heavy Spectrum μας φέρνουν την αναβίωση ενός παλιού και κλασικού παιχνίδιου που οι περισσότεροι το είχαμε παίξει στην Amiga 500, αν και είχε κυκλοφορήσει και σε πολλές άλλες πλατφόρμες. Το Shadow of the Beast, το οποίο ήρθε να μας φέρει, να μας ξυπνήσει αναμνήσεις από το παρελθόν και να φέρει και την απαραίτητη φρεσκάδα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι το βρίσκεται συνήθως κάτω από 5 ευρώ, οπότε αν θέλετε να το αποκτήσετε είναι ευκαιρία. Θα δώσω και λίγη ένταση στον ήχο του παιχνιδιού. Εδώ ελπίζω να ακούμαστε και οι δύο τώρα, και εγώ και το παιχνίδι. Shadow of the Beast λοιπόν. Πάμε, χ. Για να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, έχω παίξει εγώ αρκετά στο παιχνίδι. Θα δείτε εδώ πέρα είναι ξεκλειδωμένες όλες οι περιοχές. Θα ξεκινήσουμε από την πρώτη περιοχή, αλλά πριν πάμε εκεί πέρα θέλω να σας δείξω και κάποια άλλα πραγματάκια. Πάω πίσω. Θα πατήσουμε το Options. Εδώ πέρα είναι τα Controls. Οι ρυθμίσεις της εικόνας, πληροφορίες για το παιχνίδι, ο ήχος, special πραγματάκια που μπορούμε να βρούμε μέσα και tutorials. Και πώς μπορούμε να πάμε στο άλλο μενού, για να θυμηθώ λιγάκι. Με το τρίγωνο. Λοιπόν, πατώντας το τρίγωνο, έχω ξεκλειδώσει διάφορα πραγματάκια τα οποία ξεκλειδώνουν δωρεάν μέσα από την ενασχόλησή σας με το παιχνίδι. Ένα από τα ωραία πραγματάκια που ξεκλειδώνουν είναι το Forbidden Tombs, εδώ, ή Tombs, στο οποίο μπορείτε να έχετε τις εξής δυνατότητες. Να αποκτήσετε ξαφνικά υπότιτλους για τους διαλόγους των εχθρών, τους οποίους στην αρχή δεν τους καταλαβαίνετε, ή να παίξετε το παιχνίδι με τη μουσική του 1989. Μπορείτε να παίξετε και με την καινούργια μουσική. Καμία σχέση όμως με την παλιά. Σας προτείνω να ξεκλειδώσετε και πλέον να παίζετε το παιχνίδι με την παλιά μουσική. Έχουμε και διάφορα άλλα καλούδια εδώ πέρα, όπως για παράδειγμα να παίξουμε το αρχικό παιχνίδι, αυτό που παίξαμε όλοι στην Amiga 500. Ας μπω λιγάκι να σας το δείξω. Οπότε αγοράζετε ένα παιχνίδι, στην ουσία παίρνετε δύο. Τι να πεις ρε παιδιά για αυτή τη μουσική. Πραγματικά εκπληκτική μουσική. Μπαίνεις μετά στο παιχνίδι. Ας χαμηλώσω το monitor μου εγώ να μην ακούγεται σε εσάς δύο φορές. Σας ξεκινάει με 12 ζωές. Και μάλιστα μου είχαν δώσει δώρο και ένα θέμα, ένα δυναμικό θέμα για το PlayStation 4 εξαιτίας της προπαραγγελίας. Μπορείτε να βάλετε και φίλτρα, έχει scan lines, έχει διάφορα φιλτράκια ώστε να φτιάξετε την εικόνα όπως σας αρέσει. Αλλά το παιχνίδι που θα παίξετε θα είναι το παλιό original παιχνίδι. Θα δούμε λίγο από το παλιό και μετά θα ξεκινήσω την πρώτη πίστα από το καινούριο. Οπότε να έχετε μια έτσι σφαιρική άποψη γύρω από το τι θα αγοράσετε αν προβείτε στην αγορά του παιχνιδιού, που εγώ σας προτείνω αυτό ακριβώς να κάνετε. Στο Shadow of the Beast δεν πάμε δεξιά, ξεκινάμε προς τα αριστερά. Μπορείτε να παίξετε και με το D-pad και με τον αναλογικό, ό,τι σας βολεύει. Πολύ κακό ξεκίνημα. Τώρα δεν ξέρω και σε ποιο παράθυρο να κοιτάξω, στο PlayStation ή στο OBS. Δεν πειράζει. Α, βλέπω ότι μου έχει κρατήσει και έχει το cheat μέσα για άπειρη ζωή. Τέλος πάντων, ας σας δείξω τι γίνεται και μετά πάμε στο κανονικό παιχνίδι. Ναι, είναι μέσα στα special πραγματάκια που σας δίνει αυτή η έκδοση του παιχνιδιού, δηλαδή να έχετε άπειρες ζωές για να προχωρήσετε το παιχνίδι.
Γιατί το παιχνίδι χαρακτηρίζεται, έχει ως κύριο χαρακτηριστικό την αυξημένη δυσκολία. Στην εποχή του, λίγοι ήταν οι παίχτες τσακάλια που τερμάτισαν το παιχνίδι. Εγώ δεν ήμουνα. Ήμουνα τραγικός παίχτης, όπως ακριβώς και τώρα. Υπήρχαν όμως παιδιά που το τερμάτιζαν. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε φορά που έχανες έπρεπε να γυρίσεις στην αρχή ή να υποστείς τις πολλές αλλαγές δισκετών, πραγματικά πρόκειται για ήρωες. Τώρα εδώ πέρα κάθε φορά που εγώ χτυπάω ο χαρακτήρας μου χάνεται, αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το συνδυασμό του OBS που είναι ανοιχτός, που είναι ανοιχτό, γιατί μου το κάνει και σε άλλους emulators. Έχει ένα ελάχιστο lag γιατί στριμάρω από το PS4 στο PC. Όμως ένα τέτοιο ελάχιστο lag σε αυτά τα παιχνίδια είναι πάρα μα πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται να είσαι εδώ πέρα κολλημένος να μην μπορείς να κατέβεις. Είναι θεματάκι αυτό στο Shadow of the Beast. Τώρα πρέπει να πάμε αριστερά. Αυτόν τώρα κρατήστε τον λιγάκι γιατί θα τον βρείτε και στο καινούριο παιχνίδι. Θέλει κάποια χτυπήματα εδώ για να πάρουμε το κλειδί. Το κλειδί είναι το καινούριο όπλο που αποκτήσαμε τώρα για να μπορέσουμε να βγάλουμε το πρώτο boss. Σε αυτό θα μεταφερθούμε σε πολύ λίγο. Εδώ κάνει μία παύση, ζητούσε αλλαγή δισκέτας, μπορεί και να ζητούσε αλλαγή δισκέτας εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο ποσάκι. Στο οποίο αν δεν έχετε αυτό το όπλο, δεν βγαίνει. Και πάλι έχασα. Δεν πειράζει. Πάμε τώρα να παίξουμε το καινούριο παιχνίδι. Λοιπόν, αν θέλετε να δείτε ένα πάρα μα πάρα πολύ καλό review και του παλιού παιχνιδιού αλλά και του καινούριου παιχνιδιού, δείτε το κανάλι του Εκτέλειον, του Κωνσταντίνου. Λοιπόν, πάμε πίσω στο καινούριο. Ο Κωνσταντίνος έχει κάνει video review για το καινούριο παιχνίδι και μας έχει δείξει και τα παλιά παιχνίδια σε ξεχωριστά βιντεάκια. Για να δούμε λοιπόν. Θα αφήσω εγώ το κανάλι του Κωνσταντίνου στην περιγραφή, μπορείτε να πάτε απευθείας εκεί. Πάμε να παίξουμε το καινούργιο παιχνίδι τώρα όπως πρέπει. The Grass Plains of Karamun είναι η πρώτη πίστα σε normal δυσκολία. Περιμένουμε να φορτώσει. Θυμίζω ότι το παιχνίδι το βρίσκεται συχνά κάτω από τα 5 ευρώ. Μπορεί να έχει 4,99, 3,99. Στους παίχτες που είχαν παίξει το παλιό Shadow of the Beast, εννοείται ότι το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι ένα απλό platform παιχνίδι, δεν έχει τη δυσκολία που είχε τότε, αλλά θα νιώσετε ωραία παίζοντάς το. Θα ξυπνήσει μνήμες. Αυτά είναι τυχαία. Παλιά δεν ξέρω αν παίζαν κάποιο ρόλο. Πατούσε το κουμπί και εμφανίζονταν αυτά τα σύμβολα. Αλλά δεν θυμάμαι να παίζουν κάποιο ρόλο. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς ξεκινάει το παιχνίδι. Ο Μάλετοθ είναι ο κακός μάγος ο οποίος μας μετέτρεψε και εμάς σε τέρας. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Λοιπόν, δεξιά, αριστερά, η κίνηση του χαρακτήρα μας, με το χ είναι το άλμα, με το τετράγωνο είναι το
το απλό χτύπημα. Θα τα δείτε κιόλας τώρα, μας τα λέει το παιχνίδι. Φτάνουμε σε ένα σημείο που ανοίγουν πύλες αριστερά και δεξιά και υπάρχει ένας αριθμός εχθρών που εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη. Μόλις τους νικήσουμε όλους, οι πύλες εξαφανίζονται και συνεχίζουμε. Και στο Devil May Cry γίνεται έτσι. Και σε παιχνίδια mobile υπάρχει αυτό το σύστημα μάχης με τις πύλες. Λοιπόν, τώρα θα μας πατάνε βέλη. Τα βέλη, για να τα αποφύγουμε, θα πρέπει να κρυβόμαστε κάτω από τα δέντρα. Μας το δείχνει εδώ το παιχνίδι για να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ορίστε, δεν πρόλαβα, την έφαγα. Ενώ κάτω αριστερά είναι η δική μας ενέργεια. Νομίζω ότι δεν πετάνε άλλα βέλη. Πάμε να περάσουμε τη γέφυρα. Βλέπετε, είμαι σκλάβος κανονικός. Αλυσοδεμένο με έχει ο Μάλετοθ. Δεν ξέρω καν γιατί έχω γίνει τέρας. Με το ρο 1 είναι η άμυνα. Και αν τα χτυπήματα τα κάνετε σε σωστό χρόνο, ξεκλειδώνεται διάφορα πραγματάκια και διάφορες κινήσεις. Αλλά αυτά όλα, το παιχνίδι έχει ένα σύστημα εκμάθησης για να σας βάλει σιγά σιγά στον κόσμο του. Άλλοι τρεις. Σου δείχνει το παιχνίδι στην αρχή διάφορες τακτικές άμυνας, επίθεσης, συνδυασμού κινήσεων κτλ. Εκεί που λίγο υστερεί είναι ότι στην τελική μόνο το τετράγωνο να πατάς το παιχνίδι θα το τερματίσεις. Δηλαδή έπρεπε λιγάκι να το κρατήσουν αυτό και να το προσέξουν παραπάνω. Εδώ με τον κύκλο μου λέει τους παίρνεις, τους πετάς. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, αν σου την πέφτουνε πολύ, μπορείς να τους καθυστερήσεις για να τους εξολοθρεύσεις. Τα γραφικά είναι 2D με ψευτο 3D απεικόνηση σε κάποια σημεία. Οκ, το προτιμώ που δεν έγινε καθαρό η 3D βλέποντας από πίσω το χαρακτήρα, γιατί δεν θα μου άρεσε καθόλου. Και πάμε σιγά σιγά τώρα να δούμε τι συμβαίνει και γιατί έχουμε γίνει τέρας. Εδώ ουσιαστικά αποκαλύπτεται το μυστικό στον Aborn, στον χαρακτήρα μας. Και θα πάθουμε και το πρώτο σοκ εδώ. Εδώ βλέπετε ακόμα δεν έχω ξεκλειδώσει αυτούς τους υπότιτλους, οπότε δεν ξέρω τι λέει τώρα ο Μπάρμπας στο μωρό. Αλλά είναι ο επόμενος που πρέπει να σκοτώσω. Τι συνέβη? Με το άγγιγμα του χαρακτήρα θα δει ο χαρακτήρας μας το όραμα που πρέπει να δει και θα καταλάβει τι έχει γίνει. Ήρθε ο Μάλετοθ. Βλέπουμε ένα πατέρα που κρατάει ένα μωρό. Έστειλε ένα τέρας και πήρε το μωρό από την αγκαλιά του πατέρα. Άρα ουσιαστικά μόλις καταλάβαμε ότι εμείς είμαστε το τέρας και σκοτώσαμε τον πατέρα μας. Κάνει τη δική του επανάσταση ο χαρακτήρας. Εκρήγνεται από το θυμό του. Ενώ μάλλον δεν χάνει την ευκαιρία να κάνει και πάλι το ίδιο πράγμα, να κλέψει δηλαδή ένα βρέφος. Προσπαθεί να μας κάνει σκλάβους του, για τα δεσμά του. Αλλά πλέον είναι η ώρα μας να πάρουμε εκδίκηση. Ο Μάλετος φυσικά δεν έχει κάποιο δέσιμο με εμάς. Ήμασταν το υποχείριό του, έτσι θα στείλει τους εχθρούς του προκειμένου να διαφύγει. 10 εχθρούς έχουμε να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη φάση. Τώρα μου λέει πάτα το L1 και το R1, θα το κάνω αμέσως μετά, εδώ δηλαδή, και τώρα πρέπει να πετύχουμε τα Quick Time Events. Και μάλιστα προς την κατεύθυνση που μου δείχνει κάθε φορά η οθόνη. Εδώ άργησα, οπότε τώρα το χάνω το Quick Time Event.
Κάτω αριστερά βλέπετε ότι έχω τρεις μπάρες με αίμα. Όταν αυτές οι μπάρες είναι γεμάτες, μπορώ να πατήσω το L1 και το R1 για να κάνω το Quick Time Event. Λοιπόν, πάμε να κυνηγήσουμε το Maletoth. Πρέπει να τον προλάβουμε για να πάρουμε την εκδίκησή μας. Φλέγεται πίσω το βασίλειο. Επόμενη πύλη. Το χασα εδώ πέρα. Δεν μπορώ να συνεχίσω τον συνδυασμό κινήσεων. Θα τους... Α, ωραία. Δεν υπάρχει άλλος. Άνοιξαν οι πύλες και συνεχίζουμε. Με το τρίγωνο τους κάνεις αυτό το χτύπημα για να τους ζαλίσεις και να μπορέσεις να επιτεθείς στους επόμενους που έρχονται, γιατί θα υπάρχουν διαστήματα που θα έρχονται πάρα πολύ και από την αριστερή πλευρά και από τη δεξιά. Εδώ τα πήγα μέχρι αυτό το σημείο αρκετά καλά, μετά λίγο άργησα. Ωραία, άνοιξαν οι πύλες. Πάμε, συνεχίζουμε την πορεία μας. Βλέπουμε αυτά τα ίχνη που άφησε ο Maletoth. Το παιχνίδι έχει ελάχιστους γρίφους, πολύ εύκολους στην επίλυσή τους. Δεν θα σας δυσκολέψει το παιχνίδι σε κανέναν τομέα. Θα σας πει, σας δίνει τη δυνατότητα κάθε φορά που χάνετε να αναστηθείτε, ξοδεύοντας ψυχές και αίμα. Δεν θα σας δυσκολέψει σε κανένα σημείο το παιχνίδι. Θέλει να ζήσετε την εμπειρία. Έχει διάφορα επίπεδα δυσκολίας, με το Beast να είναι το υψηλότερο επίπεδο δυσκολίας, αλλά και πάλι όχι κάτι το τραγικά δύσκολο. Τώρα μας λέει ότι η μετοχή είναι το άλμα. Βιάστηκα. Ενώ αν πατήσουμε δεύτερη φορά το χ, την ώρα που έχουμε μπροστά μας κάποιον τοίχο και το κρατήσουμε πατημένο, τότε σκαρφαλώνουμε. Προς τα κάτω τον αναλογικό μοχλό γλιστράμε για να μην πέσουμε από μεγάλο ύψος και πάθουμε ζημιά. Πρέπει να πάω μέχρι ένα σημείο και να πηδήξω απέναντι. Το παιχνίδι δεν υποστηρίζει HDR, δεν υπάρχει κάποιο patch για το HDR, αν και θα ήταν εντυπωσιακό γιατί έχει σημεία στα οποία θα έκανε τη διαφορά στα χρώματα το HDR, δεν πειράζει όμως. Πάλι άργησα λιγάκι. Εδώ χρησιμοποίησα τον κύκλο για να πετάξω τον έναν αντίπαλο πάνω στον άλλον και να τους καθυστερήσω. Ουσιαστικά κάνεις μια συνεχόμενη χορογραφία, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή του παιχνιδιού, στην τελική δεν παίζει κανένα ρόλο, μπορείς να παίξεις μόνο με το τετράγωνο. Και εδώ
Αν θυμάσαι, στο πρώτο, στο αρχικό παιχνίδι, πήγαμε και μπήκαμε μέσα σε ένα δέντρο. Αυτό είναι λοιπόν το δέντρο, στην καινούργια του μορφή. Θα τελειώσει το cutscene εδώ πέρα και θα κλείσουμε και το βίντεο για σήμερα. Αυτό είναι και το πρώτο boss, το οποίο δεν είναι και κάτι δύσκολο. Θα το δείτε. Το παιχνίδι θα σας λέει μετά, κάντε αυτό, κάντε εκείνο. Δεν το θυμάμαι βέβαια. Νομίζω ότι πρέπει να κάνω ρόλο από κάτω του να πηγαίνω για να το παράω στην πλάτη. Ναι. Κάνουμε, είπαμε, άμυνα με το τρίγωνο, με το ρο 1. Εντάξει, γιατί μόλις κάνεις άμυνα ζαλίζεται και αυτός, οπότε ή άμυνα ή θα περνάς από κάτω του με ρολ. Και κάποια στιγμή θα τον κερδίσεις. Τώρα έπρεπε να κάνω ρολ, δεν τον πρόλαβα. Τσάκισε. Το αίμα του θα φτάσει μέχρι το δέντρο, μέχρι τις ρίζες του δέντρου. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να ανοίξουν οι πύλες για να μπούμε τελικά στο εσωτερικό του. Αυτό ήταν και το τέλος της πίστας Grass Plains of Karamun. Είστε έτοιμοι να προχωρήσετε στην επόμενη. Σας δείχνει και πού βρίσκεστε σε σχέση με άλλους παίκτες παγκοσμίως, με το σκορ που έχει κάνει ο καθένας. Αυτό ήταν λοιπόν το Shadow of the Beast. Ελπίζω να σας άρεσε σαν παιχνίδι και να το τσιμπήσετε, γιατί είναι πραγματικά πολύ φθηνό και θα πάρετε δωράκι και το παιχνίδι στην αρχική του μορφή, όπως είχε κυκλοφορήσει στην Amiga 500. Μέχρι τον επόμενο τραγικό παίκτη, να είστε καλά. Γεια σας, παιδιά.